Έπιασαν δουλειά οι τρεις ανεξάρτητοι νομικοί, στους οποίους ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής ανέθεσε σήμερα να γνωματεύσουν κατά πόσο η Βουλή υποχρεούται να παραδώσει τα έγγραφα για 115 κατ' εξαίρεση πολιτογραφήσεις που ζήτησαν από το Σώμα οι ανακριτές της αστυνομίας, οι οποίοι διερευνούν την υπόθεση της διαρροής εμπιστευτικών εγγράφων προς το δίκτυο Al Jazeera. Εκ των τριών νομικών στους οποίους ανατέθηκε η γνωμάτευση είναι ο Χρήστος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Αντένα μέρα μεσημέρι έκανε λόγο για πρωτοφανή πράξη εκ μέρους της αστυνομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για περίπλοκο και σοβαρό θέμα που θα απαντηθεί το συντομότερο δυνατό. Αυτά τα έγγραφα πιάνουν εμέσως βουλευτές. Μπορεί να υπάρχει θέμα βουλευτικής ασυλίας. Να πρέπει να πάει ερώτημα πίσω στην αστυνομία, να διευκρινίσει πριν να απαντήσουν. Αυτό το θέμα δεν είναι απλό και υπάρχει και το επιπρόσθετο σκέλος του ότι των προσωπικών δεδομένων. Πάντως, από πλευράς της, η αστυνομία δεν δείχνει να βιάζεται να παραλάβει τα στοιχεία. Εκτός εάν η Βουλή αρνηθεί να τα παραδώσει. Θα αποταθούμε στο Γενικό Εισαγγελέα, θα μας δώσει τις καλύτερες οδηγίες. Υπάρχει και άλλο ανακριτικό έργο, το οποίο παράλληλα λαμβάνουν οι ανακριτές τις καταθέσεις που πρέπει. Σίγουρα πρόκειται για μεγάλο αριθμό προσώπων τα οποία θέλετε να είναι οι παραπονούμενοι στο συγκεκριμένη υπόθεση. Γνωμάτευση αναμένει η Βουλή από τους δικηγόρους Χρήστο Τριανταφυλλίδη, Αχιλέα Μιλιανίδη και Γιώργο Νικολάου.